συζητάμε για την τροποποίηση της σύμβασης του ε65 σε ό,τι αφορά το βόρειο τμήμα, το βόρειο άξονα του, από τα Τρίκαλα έως την Εγνατία Οδό. Σε συνέχεια φυσικά αντίστοιχων τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο παρελθόν, από την αρχική σύμβαση δηλαδή του 2007 που ψηφίστηκε στη Βουλή, και με, με το κομμάτι του νότιου άξονα της ε65 να έχει δρομολογηθεί με αντίστοιχη σύμβαση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη συγκεκριμένη τροποποίηση, εμείς όπως είχαμε τοποθετηθεί και στην, αν θέλετε, στην αρχική σύμβαση, αλλά και σε αντίστοιχες τέτοιου είδους συμβάσεις παραχώρησης, και το λέμε για ακόμα μια φορά ότι πρόκειται για μια ακόμα ληστρική σύμβαση, εξάλλου στις τόσες που έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις που παραδίνουν τους εθνικούς οδικούς άξονες της χώρας για εκμετάλλευση σε επιχειρηματίες, οι οποίοι θησαυρίζουν σε βάρος του λαϊκού εισοδήματος και της ανάγκης για μετακίνηση, επιβάλλοντας συνεχείς και μεγάλες αυξήσεις στα διόδια, χαράτσα δηλαδή, που σε συνδυασμό με το υπέρογκο κόστος των καυσίμων έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα δυσβάστατο βάρος στο λαϊκό εισόδημα, καθιστώντας παράλληλα το δικαίωμα στη μετακίνηση ιδιαίτερα δαπανηρό, έως και απλησίας του για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Έτσι, από τη μία εξασφαλίζονται μέσω αφέμαξης, εξασφαλίζεται μέσω αφέμαξης του λαού ζεστό χρήμα για τη χρήση, από την τσέπη δηλαδή των εργαζομένων, του λαού, στα ταμεία των ιδιωτικών ομίλων, και συγχρόνως προκλητικές επιδοτήσεις που τους παραχωρούνται για την κατασκευή των έργων, αφού το δημόσιο, ο λαός μας δηλαδή, ουσιαστικά χρηματοδοτεί τα έργα. Δηλαδή, μονά σιγά δικά τους. Όλα για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, με το λαό να πληρώνει και για την κατασκευή, αλλά και για τη χρήση τους μέσω διοδίων. Και βέβαια το έργο, όπως έχουμε πει και στην αρχική σύμβαση του 2007 στη σχετική συζήτηση, είναι χρήσιμο. Όπως χρήσιμοι είναι και όλοι οι αυτοκινητόδρομοι, οι υποδομές, οι οποίες διευκολύνουν μεταφορές, μετακινήσεις και παλιόδρομους. Το ερώτημα όμως, κατά τη γνώμη μας, είναι το εξής. Δημόσια έργα, υποδομές κτλ. Από ποιον και σε όφελος ποιου? Πρόκειται για έργα που ικανοποιούν τις ανάγκες, το λέω, ή την ανάγκη κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων? Γιατί αν κάτι επιβεβαιώνεται όλα αυτά τα χρόνια, με βάση την εμπειρία από τις παραχωρήσεις των οδικών αξών, και πλέον υπάρχουν πολλές αποδείξεις σε αυτή την κατεύθυνση, είναι πως τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, όπως και ο ε65, γίνονται με κριτήριο την εξυπηρέτηση των στόχων και σχεδιασμών των επιχειρηματικών ομίλων και όχι με κριτήριο την ευημερία του λαού. Είναι έργα τα οποία φέρουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ενταγμένα στα πλαίσια της ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας, γι' αυτό και χαρακτηρίζονται επιλέξιμα, αφού εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολυεθνικών, με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα διακομιστικά κέντρα και πάει λέγοντας. Εξάλλου, στο επίκεντρο της πολιτικής που αποτελεί στρατηγικό σχεδιάσμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου, βρίσκεται ο διακηρυγμένος στόχος των μονοπωλιακών ομίλων και των κυβερνήσεων για μετατροπή της χώρας μας, της ευρύτερης περιοχής αν θέλετε, σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων στα Βαλκάνια, από τα Βαλκάνια προς την Ευρώπη, μεταφορά εμπορευμάτων και όχι μόνο, από Ασία, Αφρική και αλλού. Έτσι, με μια ματιά στο χάρτη, αν ρίξει κάποιος, που εκτείνονται όλα τα έργα, οι οδικοί άξονες, όπως και ο ε65 ως τμήματος, αρκεί για να διαπιστώσει ότι αυτά αφορούν τη διασύνδεση κεντρικών εγχώριων, λιμένων, αεροδρομίων, εμπορευματικών κέντρων, επίσης διασυνδεδεμένων με λιμένες και αεροδρόμια, και την έξοδό τους στα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, που έρχονται να εξυπηρετήσουν τους στόχους που έχει θέσει η ντόπια αστική τάξη, προκειμένου η Ελλάδα να καταστεί διεθνές διακομιστικό κέντρο, με το λαό όμως να καλείται να πληρώνει βαρύτατο το τίμημα τόσο για την κατασκευή των οδικών αξών, όσο και των υπόλοιπων υποδομών, δικτύων και πάει λέγοντας. Επιβεβαιώνεται λοιπόν και εδώ αφενός ότι η ανάπτυξη με κριτήριο τα κέρδη του κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων πουθενά δεν διασταυρώνεται με τις λαϊκές ανάγκες και το δικαίωμα του λαού για δωρεάν, ασφαλείς και σύγχρονες μεταφορές.
Ενώ αφετέρου επιβεβαιώνεται πως καμία αστική κυβέρνηση, καμία πολιτική δύναμη που υποκλίνεται και προωθεί τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας, την κερδοφορία δηλαδή των μονοπωλιακών ομίλων, δεν μπορεί να διασφαλίσει την υλοποίηση δημόσιων έργων προς όφελος της λαϊκής ευημερίας. Γιατί για παράδειγμα, την ίδια ώρα, και εδώ είναι η αντίφαση στο σύστημα, του συστήματος μάλλον, την ίδια ώρα λοιπόν που για παράδειγμα στη Θεσσαλία περνάει η ΠΑΘΕ, περνάει το τμήμα που έχει κατασκευαστεί το Ε65, που ο λαός χρυσοπλήρωσε για να φτιαχτεί και συνεχίζει να πληρώνει τα χαράτσα των διοδίων και από το τμήμα της Ε65 και μέσα από την χρήση της ΠΑΘΕ. Όμως έργα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία στον κάμπο που πλημμυρίζει, όπως πρόσφατα η Καρδίζα και η ευρύτερη περιοχή, δεν θεωρούνται επιλέξιμα, όπως υποστήριζεται όλα τα κόμματα, όλες οι κυβερνήσεις, αφού δεν ενδιαφέρουν τους κατασκευαστικούς ομίλους, διότι δεν θα τους φέρουν κέρδη. Ή επίσης, για παράδειγμα, τα αναγκαία έργα της σεισμικής θωράκισης της περιοχής, και όχι μόνο της περιοχής της Θεσσαλίας, γενικότερα στην Ελλάδα, που στη Θεσσαλία ο πρόσφατος καταστροφικός σεισμός ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων στα ζητήματα της διασφάλισης της αντισεισμικής θωράκισης της χώρας μας, του λαού μας κατ' επέκταση. Αλλά αυτά τα έργα, βλέπετε, δεν είναι επιλέξιμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις, που αφήνουν όμως το λαό της περιοχής, αλλά και τις περιουσίες του, εκτεθειμένα σε τεράστιους κινδύνους με τίμημα και την ίδια τη ζωή. Μάλιστα, προκειμένου να πιστεί ο λαός, η επίσημη κυβερνητική προπαγάνδα, όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, επενδύεται διαχρονικά, ανεξάρτητα δηλαδή το ποιος κυβερνά, με τον ίδιο ισχυρισμό. Πως το ελληνικό δημόσιο, ο λαός δηλαδή, πληρώνει αυτά τα τεράστια ποσά με σκοπό την παροχή σύγχρονων υποδομών, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της οικονομίας και άλλα πολλά. Αλήθεια όμως, ο Ε65 και η ΠΑΘΕ στη Θεσσαλία και η ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε όλοι σας θα ενισχύσουν το ή ενίσχυσαν ή θα ενισχύσουν το εισόδημα του αγρότη όταν με την πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβερνήσεων και με εργαλείο την ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική, μεγάλο μέρος των αγροτών οδηγούνται στο ξεκλήρισμα. Ή για παράδειγμα με τα αντιλαϊκά αντεργατικά μέτρα που όλες οι κυβερνήσεις προωθείται και υλοποιείται με το τσάκισμα των μισθών, των συντάξεων, την εργασιακή ζούγκλα που έχετε δημιουργήσει, σπρώχνοντας τη φτώχεια και εξαντλήθωση όλο και μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού λαού, παράλληλα τον εμπέζεται πως με τέτοια έργα θα υπάρξει ανάπτυξη και άρα όλοι θα ωφεληθούν. Θα ωφεληθούν. Κοροϊδία ξεκάθαρη. Και βέβαια ανάπτυξη και πολιτική σημαίνει ενίσχυση του εισοδήματος, του αγρότη για παράδειγμα, σημαίνει μισθούς και συντάξεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Αναπτυξιακή πολιτική σημαίνει προτεραιότητα στα βασικά έργα υποδομής, όπως εγκυοβελτιωτικά, αρδευτικά, έργα αντιπλημμυρικά και πάει λέγοντας, αλλά για παράδειγμα και μέτρα που οι αγρότες διεκδικούν εδώ και χρόνια, που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής που εκτοξεύεται συνεχώς, εγγυημένες τιμές των προϊόντων και άλλα. Την ίδια ώρα όμως με τις λεόντιες συμβάσεις παραχώρησης, όπως και αυτή το Ε65, παρέχεται πλουσιοπάροχα ασφαλιστικές δικλίδες. Για παράδειγμα, στους πέρα από τα ποσά και, και την ανταποδοτικότητα μέσω των διοδίων που προωθείται, παρέχεται και ασφαλιστικές δικλίδες, εξασφαλίζοντάς τους πως ό,τι και να γίνει δεν θα δειχθούν τα κέρδη τους. Έτσι, για παράδειγμα, ο κίνδυνος της χαμηλής απόδοσης από την εκμετάλλευση των έργων αντιμετωπίζεται με την προβλεπόμενη επιδότηση του έργου από το δημόσιο. Ενώ συγχρόνως ο κίνδυνος χαμηλής απόδοσης από την εκμετάλλευση επίσης μειώνεται από την πρόβλεψη της σύμβασης για την απαγόρευση από μέρους του δημοσίου, και αναφέρεται στο άρθρο 4, της αρχικής σύμβασης, κατασκευής και λειτουργίας ανταγωνιστικών έργων, η λειτουργία των οποίων μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία. Και μιλάμε για εκείνα τα έργα και τους οδικούς άξονες που μπορεί το δημόσιο να αναβαθμίσει, να εξυγχρονίσει προς όφελος του λαού. Τότε όμως ο παραχωρησιούχος έχει το δικαίωμα να παρέμβει και να ζητήσει ακόμα και τέλη. Ναι ή όχι.
ισχύει ή όχι με βάση τη σύμβαση αυτό. Και αλήθεια, στον αγρότη που καταστρέφεται η παραγωγή του, τον αποζημιώνει στο 100% ο ΕΛΓΑ, το κράτος, για το εισόδημα που χάνει? Όχι. Όμως τους επιχειρηματικούς ομίλους τους εξασφαλίζεται από όλες τις πλευρές και μάλιστα σε βάθος δεκαετιών για την κερδοφορία που οι ίδιοι προσδοκούν να έχουν. Έτσι, με βάση τα παραπάνω, εμείς θέλουμε να θέσουμε ένα ερώτημα στο λαό, σε αυτούς που μας ακούνε. Τα δημόσια έργα, αντίστοιχα οι κοινοφιλείς υπηρεσίες κτλ., πρέπει να αποτελούν εμπόρευμα ή αντίθετα να είναι κοινωνικό αγαθό, όπως υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως στα πλαίσια αυτού του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, ότι μπορεί να διασφαλιστεί για το λαό φθηνή, γρήγορη, ποιοτική και σύγχρονη παραγωγή δημοσίων έργων που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των κατοίκων και των εργαζομένων? Μπορεί μέσα στο ισχύον κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο να δοθεί προτεραιότητα σε έργα υποδομής όπως αυτά που αναφέρθηκα, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικής θωράκισης, αντιπυρικής προστασίας κλπ. Και είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί. Και δεν μπορεί διότι η ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών και σε αυτούς τους τομείς προϋποθέτει τι? Την απαλλαγή και του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων από τους σιδερένιους νόμους του καπιταλιστικού κέρδους. Μοναδική διέξοδος προοπτικής αποτελεί η ένταξη του αγώνα για την κάλυψη των πιεστικών ζωτικών αναγκών του λαού στην πάλη για τη διεκδίκηση ενός άλλου ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης που θα καταργήσει τα μονοπόλια και το κέρδος με την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και τη λειτουργία τους με κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο, έτσι ώστε η παραγωγή των έργων να συγκεντρώνεται σε ένα ενιαίο κρατικό φορέα που θα κατέχει τα μέσα παραγωγής, θα κατανέμει κεντρικά επιστημονικά σχεδιασμένα την κρατική χρηματοδότηση και το εργατικό δυναμικό, θα καλύπτει το σύνολο των φάσεων των δημοσίων έργων, θα αναλαμβάνει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τις ανάγκες του λαού. Αυτός είναι ο μοναδικός ελπιδοφόρος δρόμος για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού μας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ανάμεσά τους και στον κατασκευαστικό κλάδο που πληρώνουν οι εργαζόμενοι σε αυτών όλων των κατηγοριών, που πληρώνουν ακριβά την ανταγωνιστικότητα και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Με βάση τα ανωτέρω, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε την τροποποίηση της σύμβασης.